Με 4 μαθήματα κατεύθυνση συνεχίστηκαν την Παρασκευή οι Πανελλήνιες εξετάσεις. Οι υποψήφοι της θεωρητικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στην ελληνική λογοτεχνία ή της θετικής στη βιολογία και της τεχνολογικής σε χημεία, βιοχημεία ή στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Τα θέματα, σύμφωνα με τους μαθητές, παρουσίασαν κλιμακούμενη δυσκολία, όμως όπως και ήδη δηλώνουν, για ακόμη μια χρονιά δεν έλειπαν και τα αντισώς. Ωστόσο, και στα 4 μαθήματα υπήρξαν θέματα εφόρησης ύλης για καλά προπονημένους μαθητές. Έδωσα ΟΔΕΑ, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Πώς τα είδες τα θέματα? Ήταν εύκολα βατά. Κάποιο θέμα σε δυσκόλεψε? Όχι. Μέχρι τώρα δηλαδή όλα ήταν εύκολα, έτσι? Ναι. Ξεκινήσαμε καλά και συνεχίζουμε. Ναι, τι μάθημα έδινες? Λογοτεχνία. Πώς τα είδες τα θέματα? Εντάξει, ήταν πολύ εύκολα. Και okay, αυτή τη φορά εντάξει, δηλαδή... πολύ εύκολα. 20 δεν γράφεις λογοτεχνία, αλλά... Θεωρείς ότι ένας καλά διαβασμένος θα τα κατάφερνε? Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, πάλι λέω όχι για 20, αλλά θα έγραφε αρκετά καλά. Μάλιστα. Τι ακολουθεί μετά? Μετά έχουμε αρχαία. Πώς τα είδες τα θέματα? Ήταν γενικότερα εύκολα, απλά δυσκολεύτηκα λίγο στο Α5, στο εμπόδιο της επικοινωνίας της προφόρτωσης. Τι ακριβώς δυσκολία βρήκες? Δεν το θυμόμουν ακριβώς όπως τα υπόλοιπα θέματα και αυτοσχεδίαζα. Μια χαρά, ήταν εύκολα τα θέματα. Ήταν όλα εύκολα, βατά? Ναι, μια χαρά. Δεν δυσκολεύτηκες κάπου? Όχι, όποιος είχε διαβάσει έγραφε. Πολύ εύκολα. Θα ήμουν πιο δύσκολα, βέβαια. Α, δηλαδή όλα τα θέματα ήταν βατά. Ναι, τα είχα διαβάσει. Ήταν αντισώς, αλλά ήταν εύκολα θέματα γενικά. Αυτοί που έχουν διαβάσει έχουν γράψει 20. Ήταν αρκετός ο χρόνος για τα θέματα? Ναι, πολύ, εντάξει. Πήγανε τα περισσότερα παιδιά σε 1,5 ώρα. Εντάξει, ήταν εύκολα θέματα, αλλά αντισώς. Σε ποια σχολή θέλεις να περάσεις? Το έχεις σκεφτεί? Έχεις κάποιο στόχο? Εντάξει, τώρα να γράψω μόρια γράφω και μετά θα βγω. Αλλά φωτογραφία και τέτοια. Ναι, διοίκηση επιχειρήσεων έδινα. Εντάξει, καλά ήταν τα θέματα. Σε δυσκόλεψε κάποιο? Εντάξει. Δεν είναι θέμα αν ήταν δύσκολα. Πρέπει να έχεις διαβάσει το μάθημα για να γράψεις. Καθυστέρησαν τα θέματα ή ήρθαν στην ώρα του σήμερα? Ήρθαν όπως τα μαθηματικά, έτσι λίγο αργοπορημένα. Αλλά εντάξει. Δεν ήταν το θέμα αυτό, ήταν να γράψω. Ποιος είναι ο στόχος, ποια σχολή θες να περάσει, ποια σχολή? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα αυτό. Εντάξει, θα δω πρώτα τα αποτελέσματα. Οι βαθμοί των υποχρεωτικών μαθημάτων αναμένεται να ανακοινωθούν το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου και οι βάσεις μετά τις 20 Αυγούστου. Στο μεταξύ, οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο και αφού έχουν παραλάβει από τα σχολεία τους τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας.